ισχύει αφού το είπε η ίδια καταρχήν. Φαντάζομαι ότι είναι αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι η Εύη Αδάμ κάνει ξεκάθαρο μέσα από αυτό ότι μάλλον τα παιδιά τα μεγαλώνει μόνη της, τα έχει αναλάβει τελείως μόνη της αυτό το θέμα. Γιατί λέει ότι δεν βρίσκω κανένα λόγο να μιλήσω με τον Λέμπι Λιβιεράτο. Όταν δεν υπάρχει κανένα λόγο να μιλήσει από τη στιγμή που έχει δύο παιδιά, ναι, προφανώς έχει αναλάβει τα πάντα μόνη της. Απλά θέλω να σε πάω έτσι λίγο κάπου πιο γυναικεία. Για πες. Όταν ρε παιδί, σου είναι ο άλλος τελείως αδιάφορος. Τελείως. Ναι. Μπαίνεις στη διαδικασία αυτή, blog σε blog, follow, unfollow, όλα αυτά. Δεν αναφέρεις καν το όνομά του, δεν τον βλέπεις. Άρα πιστεύω ότι σε αυτό το ζευγάρι, το πρώην ζευγάρι, σαν σου βγάζει ότι υπάρχει μια ένταση που ίσως και κάτι να έχει αφήσει. Εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Μια περίεργη κατάσταση με Λιβιεράτο και Αδάμ που δεν θέλω να την πολύ αγγίξουμε. Υπάρχουν δύο παιδιά που ξέρω ότι έχουν και πολύ αξιόλογες κόρες. Και ξέρω ότι και οι δύο είναι καλοί γονείς. Οπότε, αλλά αυτό με το blog που λες, δεν ξέρω τι έχει συμβεί εσάς. Άντε καλή. Εγώ θα πω στη διαδικασία να μπλοκάρω κάποιον να κάνω unfollow μόνο αν με τσούζει ή κάτι σημαίνει για μένα. Ακριβώς. Παιδιά, πολλές φορές όμως δεν θα μπλοκάρετε κάποιον γιατί σας δημιουργεί πρόβλημα. Άλλο αυτό, λέμε για πρώην. Η αλήθεια βέβαια είναι το λάθος. Εγώ έχω